Όταν διεξάγονται ψηφοφορίες με όλους τους βουλευτές μέσα και με καλείτε να επιστρέψουμε στο φυσιολογικό που ήταν αυτό που γινόταν την προηγούμενη περίοδο, δηλαδή η επί της αρχής ψηφοφορία να γίνεται γύρω στις 2 τα μεσάνυχτα με 6 βουλευτές μέσα, σας διαβεβαιώ ότι δεν θα επιστρέψουμε σε αυτό, γιατί αυτό δεν είναι φυσιολογικό και δεν είναι δημοκρατικό. Εν σχέση δε και με διαδικασίες υπτάμενων τροπολογιών της νύχτας, επίσης θα σας απαντήσω ότι σε αυτή την κανονικότητα και τη φυσιολογικότητα δεν θα επιστρέψουμε όσο και αν το θέλετε. Και αν υπάρξει υπουργός, που δεν πιστεύω ότι θα υπάρξει υπουργός, που θα επιχειρήσει τέτοια διαδικασία, θα προσκρούσει στην άρνηση του Κοινοβουλίου. Από εκεί και πέρα, εάν θέλετε να καταγραφεί η θετική σας ψήφος για την επί της αρχής συζήτηση, και το ίδιο ισχύει και για το ΠΑΣΟΚ, το ίδιο ισχύει και για το ποτάμι, εάν θέλετε να καταγραφεί η θετική σας ψήφος, θα προσμετρηθεί στην πλειοψηφία. Εγώ γι' αυτό σας προσκαλούσα να δηλώσετε εάν τάσεστε υπέρ ή κατά. Και είναι αδιανόητο όταν προσκαλείστε να τοποθετηθείτε και να ψηφίσετε, να δημιουργείτε αυτήν την αναστάτωση για ένα θέμα για το οποίο είχατε την δική μου διαβεβαίωση, ζητήσατε το λόγο κύριε Βρούτση περίπου στη 1:30, ο αντιπρόεδρός σας ο κύριος Κακλαμάνης μου είχε γνωστοποιήσει ότι έχετε κοινοβουλευτική ομάδα προηγουμένως. Σας θυμίζω και γι' αυτό ζήτησε να μπει επί της έδρας μετά. Σας θυμίζω ότι αρχικώς η ψηφοφορία ήταν προγραμματισμένη για τις 12 και επομένως την ώρα που ζητήσατε το λόγο ήταν αυτονόητο ότι θα μιλούσατε στην επόμενη συνεδρίαση. Αυτού του είδους τα παιχνίδια λοιπόν εντυπώσεων και η κεφαλαιοποίηση ουσιαστικά διαδικασιών που τελικά δεν τιμούν εκείνους που τις τορπιλίζουν. Δεν νομίζω ότι προσφέρει υπηρεσία στην αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία πρέπει εδώ να αρθρώνει λόγο και να διαφωνεί και να κάνει ό,τι κρίνει. Αλλά όχι παιχνίδια εντυπώσεων για πράγματα για τα οποία σας προσκαλώ και σας προκαλώ. Όποιος έχει παράπονο ότι του αφαιρέθηκε ο λόγος, ότι δεν μίλησε, ότι στερήθηκε το λόγο, να το τεκμηριώσει. Διότι έχετε όλοι, ιδίως από την αντιπολίτευση, έχετε όλοι μιλήσει περισσότερο από όσο δικαιούστε και έτσι θα συνεχίσει να γίνεται, γιατί η πλειοψηφία δεν πρέπει να καταπιέζει τη μειοψηφία όπως έκανε σε άλλες εποχές όταν ήσασταν πλειοψηφία. Το λόγο έχει ο κύριος Θεοχάρης. Και να σας διορθώσω, δεν ξέρω αν μιλήσατε εξ ονόματος του Προέδρου του Ποταμιού, αλλά δεν είχε ζητήσει ο Πρόεδρος του Ποταμιού το λόγο στην προηγούμενη διαδικασία. Ελάτε κύριε Θεοχάρη.